Να πάμε στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Είχαμε τις ανακοινώσεις της Υπουργού, της κυρίας Κεραμέως, ότι αναμένεται να προχωρήσουν περί τις 3.700 προσλήψεις εκπαιδευτικών σταγόνα στον ωκεανό. Θα πω εγώ, ωστόσο, περισσότερα θα μας πει ο Αλέξανδρος Αλεξάκης, πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Σιτίας Μίσων. Την καλησπέρα μας. Βλέπουμε και χαρακτηριστικό καλησπέρα. Το γράφημα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Για πείτε μας λίγο. Είχαμε την ανακοίνωση από την πλευρά του Υπουργού, διαστόματος Υπουργού, της κυρίας Κεραμέως. Και είχαμε και σφοδρότατες αντιδράσεις και από τις 4 περιφερειακές ενότητες και στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας και στις δευτεροβάθμιας. Η πρώτη αντίδραση των εκπαιδευτικών της Σιτίας στο άκουσμα της είδησης. Ποια είναι? Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας. Είναι σημαντικό να αναδεικνύονται ζητήματα της εκπαίδευσης από την εκπομπή σας και να δείχνετε δέουσα ευαισθησία. Ξέρουμε ότι, πολύ σωστά το είπατε, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Όταν αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση εργάζονται γύρω στους 40.000 αναπληρωτές, προφανώς οι 3.700 προκηρυχτής διορισμοί είναι μία σταγόνα στον ωκεανό, όπως σωστά είπατε. Ωστόσο, ας πάρουμε υπόψη μας ότι σήμερα προκηρύχθηκαν εκλογές, ότι μέχρι 24 Τετάρτου πρέπει να έχει γίνει διάλυση της Βουλής και ναι, πάμε σε ένα υπηρεσιακό Υπουργείο Παιδείας. Και βέβαια, ότι αυτό προφανώς το γνωρίζανε οι ηθήνοντες του Υπουργείου Παιδείας, και βέβαια ότι ακόμα εν εξελίξει, κύριε Παναγιωτόπουλε, βρίσκονται οι δηλώσεις χιλιάδων εκπαιδευτικών προκειμένου να μπουν στους πίνακες της γενικής αγωγής. Κάνουν δηλαδή μέχρι τέλος του μήνα πρέπει να δηλώσουν στο ΑΣΕΠ και ξέρουμε ότι θα πάρουν και παράταση. Οπότε για να καταλάβει και ο τηλεθεατής, τι σημαίνει αυτή η προκήρυξη εκλογών στο κομμάτι των προσλήψεων και των τοποθετήσεων. Πού θα κολλήσει όλη η διαδικασία, καθώς παίζουμε με ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα? Ακριβώς. Το πρώτο είναι το σφιχτό χρονοδιάγραμμα, ότι δεν πρόκειται να βγουν οριστικοί κυρωμένοι πίνακες μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία σε καμία περίπτωση. Σωστά, κύριε Παναγιώτοπουλε. Άρα λοιπόν είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα, καθαρά προεκλογικό, για άγρα ψήφων. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει περίπτωση να προλάβουν να κάνουν διορισμούς σε καμία περίπτωση. Δεν θα βγουν τελικοί πίνακες και μιλάμε για ένα ποσό όπου οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών θα ξεπεράσουν τις 40 με 50 έως και 80.000 εκπαιδευτικούς. Άρα λοιπόν η επεξεργασία τους είναι φύση αδύνατον σε αυτό το χρονικό περιθώριο. Άρα λοιπόν προηγείται, κύριε Παναγιωτόπουλε, η ίδρυση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων που δεν έχει ιδρυθεί καμία. Η ίδρυση τμήματων ένταξης που σωστά είπε και ο πρόεδρος του Ηρακλείου, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλος, ο Μακράκης, ότι δεν έχει γίνει καμία ίδρυση οργανικών θέσεων στην ειδική αγωγή. Πρέπει να προηγηθούν αυτά τα πράγματα, να γίνει ένας ορθός προγραμματισμός, γιατί το καλό δεν είναι καλό αν δεν γίνεται και σωστά. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει ένας ορθός προγραμματισμός, ίδρυση οργανικών θέσεων, καταγραφή των οργανικών θέσεων και στη συνέχεια οι πίνακες, και να γίνεται με ένα ορθό τρόπο η καταγραφή των κενών και οι διορισμοί. Όλα αυτά τα πράγματα είναι του ποδαριού. Είναι του ποδαριού. Για να καταλάβουμε λίγο, καθώς συνήθως εστιάζουμε στο Ηράκλειο, να εστιάσουμε λίγο και στην περιοχή σας. Για κάλυψη κενών, σε ποιο μέγεθος μιλάμε? Σήμερα τα οργανικά κενά, οι αναπληρωτές οι οποίοι αναπληρώνουν τον εαυτό τους στην περιοχή του Λασιθίου, ξεπερνάνε τους 300. Ναι. Καταλαμβάνετε με μία αναγωγή το τι σημαίνει σε ένα επίπεδο πανελλαδικό. Ξεπερνάνε τους 350 με 400 σε ένα ποσοστό 1.200. Άρα λοιπόν το 1/4 περίπου των εκπαιδευτικών αυτή τη στιγμή είναι αναπληρωτές. Άρα αυτό ανάγεται σε ένα ανάλογο ποσοστό σε πανελλήνιο επίπεδο. Το 3.700 είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Μάλιστα, μάλιστα. Στη δικιά μας περιοχή δεν έχει γίνει καμία ίδρυση οργανικής όλα αυτά τα χρόνια σε ειδικότητα, δηλαδή πληροφορικοί ειδικότητες, μιλάμε πληροφορικής, εικαστικών, θεατρολόγων, που τόσα χρόνια, πάνω από 10 χρόνια, κάθε μέρα λειτουργούν στα σχολεία μας, αλλά ποτέ δεν τους έχουν ιδρύσει οργανικές. Στην ειδική αγωγή με ΕΕΠΕΒΟΥΠΟΥ, δηλαδή σχολικούς νοσηλευτές, βοηθητικό προσωπικό, λογοθεραπευτές, πολυτέλεια, με καμία ίδρυση,
Ακριβώς. Πολυτέλεια. Δεν ξέρω, είδατε την εκπομπή από την αρχή, αν την είδατε, συνδεθήκαμε εκεί με μια περιοχή της Κισάμου, όπου τα παιδιά από το Χριστούγεννα δεν έχουν τη δασκάλα τους εδώ και 4 μήνες. Τι μιλάμε τώρα, μιλάμε για βοηθητικό προσωπικό στην περιοχή της Ιτίας. Πολυτέλεια για ορισμένους. Έχουμε ανάλογες ελλείψεις και στο ειδικό σχολείο Σιτίας που δεν έχουν απολύτως τίποτα, μόνο μία δασκάλα σε όλο το... για όλους τους μαθητές. Είναι πολλά τα ζητήματα. Κύριε Αλεξάκη, θα τα ξαναπιάσουμε πάλι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.